Θα πάμε στον Γιάννη Πομόνη, μαζί του άνθρωποι εκπρόσωποι των Ρωμά. Να θυμίσουμε ότι αυτοί αγωνιούν περισσότερο γιατί αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, Γιάννη. Ο Τσιτσικός είναι πρόεδρος των Ρωμ της Δυτικής Αχαΐας και θα σας πω και κάτι συγκλονιστικό, το οποίο και εγώ πριν από λίγο το έμαθα. Ο κύριος Λευτέρης ήταν φίλος παιδικός με τον έναν νεκρό που έχουμε θρηνήσει έως τώρα και μάλιστα έχει πληροφορία και για δεύτερο νεκρό, κάτι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Κύριε Τσιτσικέ, καλησπέρα σας. Τι γνωρίζετε για το περιστατικό και ποιο είναι αυτό το δεύτερο άτομο? Είναι επιβεβαιωμένο ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που εργάζονταν εδώ, που συνέλεγαν σίδηρο? Ναι, εδώ πέρα ήταν 150 άτομα από το πρωί, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 5, το οποίο 3 η ώρα σταμάταγε το έργο. Συνήθως οι Ρωμά μαζεύανε σίδερα. Μαζεύανε τα σίδερα σε συνεννόηση με την εταιρεία να παίρνουν τα σίδερα. Και όχι να τα κλέβουν τα σίδερα όπως έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Τι έγινε, πώς βρέθηκαν από κάτω και το κομπρεσέρ χτυπούσε από πάνω, πώς έγινε αυτό? Δυστυχώς έκαναν ένα διάλειμμα με 12 η ώρα ακριβώς. Έκαναν διάλειμμα, λέτε, οι εργαζόμενοι από πάνω? Από την εταιρεία. Ναι. Κάναν ένα διάλειμμα 12 η ώρα ακριβώς. Και ξαφνικά κατά τις 1:25 ξεκίνησαν το έργο χωρίς να τους ενημερώσουν να φύγουν από κάτω. Δηλαδή και επειδή είμαι... Αυτό σας έχουν μεταφέρει άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι εδώ και από την εταιρεία. Που ήταν ακριβώς εδώ στο έργο, που μαζεύανε παλιοσίδερα. Μου είπαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι θα ξεκινήσουν να συνεχίσουν να σπάσουν το έργο, να δω τη γέφυρα. Και κατέληξε αμέσως στο πρώτο δεύτερο χτύπημα να καταρρεύσει όλη η γέφυρα πάνω στους ανθρώπους. Τώρα η πληροφορία σας τι θέλουν να υπάρχει κάτω από τα μπάζα? Από αυτά που σας έχουν πει άνθρωποι. Ένα 50% να υπάρχουν μικρά παιδιά και γυναίκες ακόμα. Μισό δεν είναι 100% λεπτό. Σίγουρο, Γιάννη, είναι ξέρω, ένα 50% από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί με ακόμη ακούτε. Δεν γνωρίζουν. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Οι γονείς έχουν τα παιδιά του ζωντανά. Μισό λεπτό. Ναι, πες μου, Νατάσα. Αν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αγνοούμενων, δηλαδή αν έχουν μιλήσει με συγγενείς, με ανθρώπους που αναζητούν συγκεκριμένα τα δικά τους πρόσωπα. Σας έχουν αναφέρει, γιατί σίγουρα από εκεί θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι ακριβές, ότι είναι συγκεκριμένα τόσοι αγνοούμενοι? Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν μου έχουν πει τίποτα. Απλώς είμαι ενημερωμένος ότι ακόμη οι ίδιοι γονείς που ήταν εδώ μαζί με τα παιδιά τους δεν γνωρίζουν ακόμη και αυτούς που είναι δίπλα τους τα παιδιά τους, εάν λείπει κάποιο παιδί από την οικογένεια. Ο καθένας έχει 7-8 παιδιά. Και με τους νεκρούς που έχουμε, είναι στα νοσοκομεία, είναι στα σπίτια των νεκρών, έχουν μαζευτεί εκατοντάδες. Αξίζει να αναφέρουμε και κάτι ακόμη, το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζει και ο κύριος Τσιτσικός. Έχουμε και τρεις συλλήψεις, δύο χειριστών και ενός υπεύθυνου του έργου που εντοπίστηκε ότι ήταν εκείνη την ώρα παρόν εδώ, όταν εκτελούνταν οι εργασίες, όταν συνέβη αυτό το δυστύχημα, όταν κατέρευσε η γέφυρα, στο πλαίσιο της εξέτασης όλων των στοιχείων εκείνων και της ανακριτικής διαδικασίας που έχει έτσι κι αλλιώς ξεκινήσει, ούτως ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που μας οδήγησαν εδώ και οι εμπλεκόμενοι προφανώς. Ανημέρωτοι λοιπόν οι άνθρωποι που ήταν κάτω από τη γέφυρα. Ανημέρωτοι ξαφνικά ανέβηκαν οι οδηγοί επάνω και προχωρήσαν να κάνουν την καταδάφιση χωρίς να τους ενημερώσουν αυτή τη φορά. Ότι ξέρετε κάτι, ξεκινάμε. Γιατί όταν γινόταν κάποια διακοπή επάνω στο έργο. Καταλάβαμε πολύ καλά, κύριε Τσιτσικέ. Ενημερώνανε και φεύγανε. Καταλάβαμε πολύ καλά. Αυτή τη φορά όμως δεν τους ενημερώσανε, ανεβήκανε πάνω τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, κατέρευσε η γέφυρα και χτύπησε τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας αποδεσμεύσουμε.